Φίλοι και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα review του Tech2Me. Σήμερα θα σας δείξουμε το πρόγραμμα Tray Minimizer, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε minimize τα παράθυρα στο System Tray. Εδώ μπορούν να μπουν στο System Tray οποιοδήποτε παραθυράκι. Καταρχάς, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στην σελίδα αυτή, να κατεβάζουμε το αρχείο exe zip. Εμείς θα κατεβάσουμε το zip. Κάνουμε download. Κατεβάσαμε το αρχιάκι, το ξεζιπάρουμε. Κάνουμε το setup, πατάμε next, accept, next, for C programs, το αφήνουμε έτσι. Εδώ μας ρωτάει άμα θέλουμε να ξεκινάει την ώρα που γίνεται το startup, το Windows. Καλό είναι να το αφήσετε έτσι. Και πατάμε next, install και είναι έτοιμο. Κάνουμε και ένα launch. Αυτό εδώ πέρα είναι το κεντρικό μενού, να το πούμε έτσι, το παράθυρο. Και όπως βλέπετε έχουν προσθεθεί δύο νέα εικονίδια. Να το κλείσουμε το παράθυρο, ανοίξουμε τον υπολογιστή μας για να δούμε. Και όπως βλέπετε έχουν προσθεθεί τα δύο εικονίδια που είπαμε. Το πρώτο αυτό εδώ είναι το εικονίδιο που κάνει minimize στο system tray. Να το πατήσουμε και όπως βλέπετε έχει εμφανιστεί ένα εικονίδιο στο System Tray. Άμα πατήσουμε διπλό κλικ, βλέπουμε μας ξαναεμφανίζει το παράθυρο. Είναι πολύ βολικό για όσους δουλεύουν με πολλά παράθυρα. Για να δούμε το άλλο παραθυράκι. Έχει τη δυνατότητα να το κατεβάσει στο πρόγραμμα, στο System Tray, αλλά να μην φαίνεται. Άμα πατήσουμε ένα διπλό κλικ στο παράθυρο αυτό, στο εικονίδιο, συγγνώμη, βλέπετε έχει εμφανιστεί ο υπολογιστής μου. Να δούμε κι άλλο ένα. Όπως βλέπουμε έχει εμφανιστεί και το άλλο μέσα. Θα κλείσουμε τα παράθυρα και να πάμε να δούμε λίγο τις επιλογές. Εδώ πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε hit system tray, να κάνουμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, να κρύψουμε όλα τα εικονίδια που υπάρχουν στο system tray. Και για όσους θέλουν και να έχουν και την ώρα να φαίνεται, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα show clock και να φαίνεται το clock, η ώρα δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλό για όσους έχουν πολλά παράθυρα στο System Tray. Να δούμε λίγο και τις επιλογές τώρα, τι δυνατότητες έχουμε να κάνουμε. Εδώ καταρχήν μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το πώς θα φαίνονται όλα αυτά. Βλέπετε, άμα θέλουμε να ανοίγει το παράθυρο με διπλό κλικ ή μόνο κλικ. Παρακάτω να βάλουμε κάποια favorites αγαπημένα. Αυτά είναι εντάξει, θα τα δείτε και μόνοι σας. Τι άλλο να σας δείξουμε. Εδώ πέρα είναι κάποιες συντομεύσεις που μας δίνει το πρόγραμμα για να κάνουμε minimize οτιδήποτε του πληκτρολογίου. Μπορεί να τις φτιάξουμε κι εμείς. Αυτά, ένα και το καλό προγραμματάκι, free, στο οποίο μας δίνει δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χώρο παραθύρων οποιαδήποτε στιγμή.